Στη συνεδρίαση της 4ης 24 Ιουλίου, η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συζήτησε και γνωμοδότησε αρνητικά την καινούργια πρόταση για το γνωστό φωτοβολταϊκό πάρκο κοντά στη Λεκάνη. Όπως προκύπτει από το σκεπτικό της απόφασης αρνητικής γνωμοδότησης, δεν πίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής, όπως και οι περιουσιακοί παράγοντες. Έτσι, η γνωμοδότηση είναι ομόφωνα αρνητική. Εμείς, σαν διοίκηση, αυτό που ζήτησε η κοινωνία σύσσωμη του Ορεινόγκου του Δήμου Νέσου της Λεκάνης συγκεκριμένα, που ήταν κάθετα αντίθετη σε αυτή την υποτιθέμενη επένδυση που θα έρθει στην περιοχή και ουσιαστικά θα αφανίσει τη Λεκάνη και το όμορφο τοπίο της και θα διαλύσει και τις γεωργιοκτηνοτροφικές μονάδες και τέλος πάντων θα δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων, χωρίς να προσφέρει πραγματικά κάτι στην περιοχή, το στηρίξαμε. Ενώ η προηγούμενη διοίκηση το είχε ψηφίσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος, εμείς το επαναφέραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επανήλθε το θέμα στην Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίαση που έγινε, στην οποία συνεδρίαση είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής, ομόφωνα κατόπιν αρνητικής εισήγησης και της υπηρεσίας. Βέβαια, η επένδυση υποτιθέμενη σε εισαγωγικά έρχεται σε έκταση μειωμένη κατά 20-24%, αλλά πάλι τα βασικά στοιχεία είναι αρνητικά και γι' αυτό και η υπηρεσία εισηγήθηκε αρνητικά και εμείς ομόφωνα όλες οι παρατάξεις ψηφίσαμε υπέρ της αρνητικής εισήγησης και καταψηφίσαμε την επένδυση. Οφείλω όμως να ενημερώσω τον κόσμο για να μην υπάρχουν παρερμηνίες και παραφιλολογίες. Η δικιά μας η απόφαση είναι καθαρά γνωμοδοτική. Δεν είμαστε το κύριο αποφασιστικό όργανο που αποφασίζουμε. Φαντάζομαι η επιχείρηση θα στραφεί στην αποκεντρωμένη και στο Υπουργείο κάτω. Εμείς, σαν κοινωνία, γιατί να ξέρετε κάτι, ότι ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και ο πρώτος βαθμός, δηλαδή οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, είναι αυτοί που θα έλεγα εκφράζουν με τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων την κοινωνία. Εν προκειμένου, την κοινωνία της Λεκάνης, η διοίκηση δική μας, αλλά και η αντιπολίτευση που ομονόησε σε αυτό το θέμα. Και ομόφωνα καταψηφίσαμε όλα αυτά. Εμείς το παρακολουθούμε το θέμα, εμείς είμαστε με τον κόσμο. Είναι περιοχές που έχουν προβλήματα, ερημώνει η ύπαιθρος, η κτηνοτροφία και η γεωργία πλήττεται. Πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κάποια λύση σε αυτά και τέλος πάντων πρέπει και η πολιτεία οργανωμένη να δει πόσες εκτάσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τα φωτοβολταϊκά. Δεν μπορεί όλη η περιφέρεια να είναι φωτοβολταϊκά και πρέπει και ο κόσμος να στηριχτεί. Είναι δύσκολη η ζωή εκεί πέρα, η διαβίωση των ανθρώπων, ιδίως το χειμώνα. Ξέρετε, η Λεκάνη φημίζεται για τον βαρύ χειμώνα που έχει. Πρέπει αυτοί οι ήρωες που μένουν εκεί πέρα πρέπει να μείνουν στον τόπο τους και εμείς, σαν διοίκηση, προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες.